Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ. Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας σήμερα και η καλεσμένη της εκπομπής μας είναι γυναίκα, είναι μητέρα, είναι επιστήμονας, είναι αρχιτέκτονας μηχανικός και με το δικό της τρόπο εξέφρασε την αντίδρασή της σε όλο αυτό που έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα και μιλάμε για την τραγωδία στα Τέμπη, γιατί ήταν και δημοτική σύμβουλος και παραιτήθηκε. Και παραιτήθηκε σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Είναι μαζί μας η Τόνια Κουζή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Επιλέξατε τη σημερινή μέρα για να εκφράσετε την αντίθεσή σας σε όσα γίνονται, να διαμαρτυρηθείτε και ως μητέρα και ως γυναίκα και ως επιστήμονας και ως άνθρωπος και ως Ελληνίδα για όλα αυτά που συμβαίνουν. Επιλέξατε τη συγκεκριμένη μέρα γιατί θέλετε να συμβολήσετε κάτι, να δώσετε το μήνυμα. Μια ημέρα που αφιερώνεται στις γυναίκες, παρά το γεγονός ότι είναι μία μεμονωμένη ημέρα και είναι ένα 24ωρο, είναι μια αφορμή να λεχθούν κάποια σοβαρά πράγματα. Ένα από αυτά είναι αν έχουμε την οποιαδήποτε αντίθεση και κυρίως στον πολιτικό σύστημα, γιατί οι γυναίκες δεν συνηθίζουν με μεγάλη, έτσι, με μαζικό τρόπο να αναμειγνύονται στην πολιτική. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Θα μου πεις τώρα, αποχωρείς και το λες αυτό, αλλά μερικές φορές και η αποχώρηση είναι μια ηχηρή πολιτική πράξη. Εγώ ως έτσι το εκλαμβάνω και έτσι το έκανα. Θεωρώ δηλαδή, ήμασταν μόλις 6 γυναίκες στο Δημοτικό Συμβούλιο Γαλαμάτας, έμειναν 5, γιατί και ο αντικαταστάτης μου κατά πάσα πιθανότητα θα είναι άντρας, οπότε δεν θα μπει άλλη μια γυναίκα. Θα πρέπει σε αυτό το κομμάτι σήμερα να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε. Αν θέλουμε να αποδίδουμε ευθύνες, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αναμειγνυόμαστε, έτσι ώστε όχι μόνο να αποδίδουμε ευθύνες, αλλά να παίρνουμε και τα πράγματα στα χέρια μας. Πιστεύω γενικά ότι το γυναικείο φύλλο έχει μια ικανότητα, θα την πω χωρίς να υποτιμώ το ανδρικό φύλλο, ότι έχει μια πολυπραγμοσύνη, δηλαδή μπορεί παράλληλα να κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα και να τα κάνει καλά. Είναι μάλλον στη φύση της μητρότητας, το να μπορεί να φέρει εις πέρας πολλά πράγματα. Σε αυτό το πλαίσιο, σκεφτόμενοι όλα αυτά που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό, η απόφαση για το Δημοτικό Συμβούλιο είχε πάρθει, νομίζω, μέσα μου νωρίτερα. Όμως αυτό που έγινε στα Τέμπη ήταν μια τεράστια, μάλλον, σταγόνα που ξεχύλιζε ένα ποτήρι μη εκπροσώπησης καλής του ανθρώπινου είδους μέσα σε αυτά τα, πολιτικά πλαίσια. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Νομίζω δηλαδή ότι δεν κάνω πια, ότι δεν χωράω πια μετά από αυτό. Μέσα σε ένα τέτοιο. Αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώς, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ίσως αργότερα. Διάφορες φορές είχα σκεφτεί ότι δεν με αντιπροσωπεύει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Ότι έχω ανοίξει συζητήσεις με διάφορους ανθρώπους, τα λέγαμε και την άλλη φορά που σου κάνουν και άλλες προτάσεις και για το μέλλον και για την επόμενη θητεία. Γιατί τώρα αυτή η θητεία οδεύει και προς το τέλος της. Και είχα σκεφτεί ότι αν δεν γίνει κάτι διαφορετικό, το συζητούσαμε και μαζί, δεν θα έχω πάρα πολύ εύκολα πάλι θέση. Ναι. Άρα η μέρα, ο τρόπος και το δυστύχημα ήταν δήλωση. Γι' αυτό έγινε τώρα. Γιατί κατά τα άλλα, ναι, θα γινόταν, γιατί μου φαίνεται ότι δεν βρίσκω ένα πλαίσιο να στηριχτώ σαν άνθρωπος και να προαχθώ σαν άνθρωπος σε κάτι καλύτερο μέσα από αυτό στο οποίο πήρα μέρος. Ωστόσο, για όλα αυτά που έγιναν και που μας έχουν συγκλονίσει όλους και που σας έδωσαν έτσι το ένασμα να πάρετε την απόφαση στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μπαίνει στο κάδρο το πολιτικό σύστημα και ο τρόπος που... Και η ασφάλεια που δεν μας παρέχει, γιατί το δυστύχημα αυτό ήταν προφανώς ένα μείζον ζήτημα του κατά πόσο είμαστε ασφαλείς σε μαζικές μετακινήσεις, όπως είναι αυτή ενός τρένου, αλλά θα ανοίξει και μια συζήτηση και για τα καράβια, που επίσης δεν είναι πάρα πολύ... δεν είναι διαυγής η κατάσταση εκεί σε σχέση με το τι συμβαίνει με την ασφάλεια και τη φόρτωσή τους, την υπερφόρτωσή τους το καλοκαίρι. Όλο αυτό το κομμάτι μαζί και με άλλα κομμάτια που και εμείς έχουμε συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, που και η τοπική κοινωνία και οι τοπικές μικρότερες κοινωνίες έρχονται κάθε φορά να επιλύσουν και τα πολιτικά συστήματα να επιλύσουν. Όπως ασφάλεια από το αντιπλημμυρικό, από τα φυσικά φαινόμενα, ασφάλεια τι έχουμε κάνει με το σεισμό που τον περιμένουμε σε αυτή την πόλη κάποια χρόνια μετά από ένα μεγάλο γεγονός που έχει συμβεί πόσων χρόνων και θα επαναληφθεί. Ανοίγει και πάλι συζήτηση μετά το σεισμό. Ανοίγει συζήτηση τι γίνεται σε εκείνα τα σχολεία που έχουμε. Ναι. Αν έχει όλο αυτό καλυφθεί, που στέλνουμε κάθε πρωί μαζικά τα παιδιά μας και αν τα βρει ένα γεγονός, μπορεί να τα βρει σε τέτοιο πλαίσιο. Προχτές συζητούσαμε το ζήτημα ανθρώπων που έρχονται στην Εθνική για να πάρουν ένα λεωφορείο και ήρθαν εκεί ανησυχώντας ότι κινδυνεύουν. Ή άλλοι ότι δεν έχουν τρόπο να μεταβούν. Και αυτό θέμα ασφάλειας είναι να μεταβούν στο χωριό τους, που είναι η βασική τους κατοικία βέβαια, προς την πόλη.
όλα αυτά μου έδωσαν το έναυσμα ότι κάτι δεν κάνουμε καλά και κάτι δεν μπορούμε να κάνουμε καλά. Δεν μας δίνει τη δυνατότητα να το κάνουμε καλά. Και γι' αυτό προχώρησα σε αυτό. Κάποιοι σήμερα ως σχολιασμός αυτό που έκανα, ο βασικός αντίλογος είναι ναι, αλλά δεν παρετήσαι. Να τονίσω ότι δεν παρετήθηκα γιατί θεωρώ ότι δεν μπορώ. Ναι. Για να είμαι ξεκάθαρη. Ναι. Έχω απόλυτη πεποίθηση και πίστη στον εαυτό μου ότι μπορώ. Ήθελα λίγο να πω ότι δεν μπορώ από άποψη ψυχολογίας. Ότι δεν μπορώ, δεν μπορώ μόνη μου καταρχήν. Το συζητούσαμε και την άλλη φορά. Ναι. Χρειάζονται πολλοί άνθρωποι για να αλλάξει ένα σχήμα. Δεν αρκεί να είσαι ικανός σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Επειδή θα διαχειριστείς ένα μεγαλύτερο κομμάτι και αυτό έχει διάφορους τομείς. Δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου. Θα ήθελα να το κάνω παρέα με άλλους για να το κάνουμε και καλά και για να το πατήσουμε και γκάζι. Ναι, το λέγαμε την προηγούμενη φορά. Είσαστε στη σκέψη να το ξανασυζητήσετε. Είχατε έρθει σε επαφή και με επικεφαλής έτσι κάποιων ομάδων. Από ό,τι φαίνεται δεν βρέθηκε εκείνο το στοιχείο που θα σας κάνει αυτό να ασχοληθείτε και πάλι. Νομίζω ότι η επιστολή μου σήμερα έχει να κάνει με το ότι δεν βρίσκω εμπνευσμένο στοιχείο μέσα σε καμία από τις προσπάθειες που βλέπω μέχρι τώρα, τέλος πάντων που έχω δει μέχρι τώρα. Εμπνευσμένη σημαίνει για μένα και ικανότητα, έτσι. Δηλαδή, θα ήθελα να πάω μαζί με ένα σχήμα που να θεωρήσω ότι θα κάνουμε πολλή δουλειά και θα τα κατάφερνα να την κάνω αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, η παραίτησή μου δεν έχει να κάνει με το ότι δεν αντέχω, δεν ήθελα να δουλέψω. Mm-hmm. Τα ακριβώς αντίθετα. Λέω ότι επειδή δεν τα έκανα αυτά, κρίνω άσκοπη την παραμονή μου σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Και επίσης, κρούω και ένα κόβνα του κινδύνου. Εγώ παρετούμαι και θέλω αύριο που θα πάω στις εκλογές στους πολίτες για να ψηφίσω και το λέω στην επιστολή, να βρω έναν ικανότερο από μένα. Θέλω προσωπικά να ανέβει ο πήχης των ανθρώπων που θα διοικήσουν αυτή την πόλη την επόμενη φορά. Εγώ είμαι ο μέσος άνθρωπος. Είμαι ένα μέσο εκπαιδευτικό. Έχω ένα μέσο εκπαιδευτικό background. Δεν έχω 200 διδακτορικά. Πάρτε τώρα παιδιά που θα βγουν έξω, θα έχουν διδακτορικά, μεταπτυχιακά, μας κερδίζουν στο νερό. Θέλω να πω ότι μπορούμε να τον ανεβάσουμε τον πήχη, άμα θέλουμε. Και γι' αυτό ήταν και μια ηχηρή παρέμβασή μου σε σχέση με αυτό που ακούω γενικά και το θεωρώ εξαιρετικά αφελές αν έχεις μπλέξει στο όλο σύστημα, ότι κι εγώ μωρέ μπορώ, δεν είναι κάτι. Όχι, είναι. Και είναι και πάρα πολύ σοβαρό. Ιδιαίτερα, η θέση του Δημοτικού Συμβούλου είναι πολύ σοβαρή, γιατί γνωμοδοτείς και αποφασίζεις, έχεις αποφασιστικό ρόλο σε αντικείμενα τα οποία είναι αμιγώς τεχνοκρατικά, άρα θα πρέπει στοιχειοδός να κατέχεις ή να έχεις ένα feedback από δικούς σου ανθρώπους που να μπορούν να σε κατευθύνουν και να αποφασίσεις για αυτά τα πράγματα. Και το δεύτερο πράγμα είναι η διοίκηση. Δηλαδή, παίρνω θέση και γίνομαι αντιδήμαρχος. Θέλω να πω ότι έχω βαθύτερη πεποίθηση, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό, ότι χρειάζεται ένας τεχνοκρατισμός για να τα αναλάβεις αυτά τα πράγματα. Και χρειάζεται ένας τεχνοκρατισμός να μας παράξει σε όλους μια ασφάλεια. Να μου πεις, είναι το μόνο δεδομένο. Είμαστε σίγουροι. Όχι, δεν είμαστε σίγουροι. Είμαστε σίγουροι ότι από τους 5 που θα διαθέτουν τα ουσιαστικά προσόντα, θα μπουν σε μια εκλογική διαδικασία, θα δοκιμαστούν και σε μια θητεία και εμείς θα αποφασίσουμε αν τελικά έκανε. Δηλαδή, δεν είναι και πανάκια ότι επειδή θα έχεις 5 χαρακτηριστικά, είσαι σίγουρα ο καλύτερος mm-hmm. που μπορεί να υπάρξει. Ναι, γιατί παράλληλα μπορεί να πει κάποιος άλλος ότι μπορεί να ένας που να έχει λιγότερα από αυτά τα τυπικά προσόντα. Βέβαια, να έχει μια διάθεση εξαιρετική δουλειά. Να έχει μεγάλη διάθεση, να αγαπάει επίσης, τον τόπο του πάρα πολύ. Επίσης, είπα και ένα άλλο πράγμα στο άρθρο. Να έχει ένα πρώτερο δικό του, να έχει μια προδιαγραφή, να έχει προδιαγράψει μια πορεία μάλλον στο δικό του επαγγελματικό κομμάτι. Ναι. Μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός έμπορος. Ας πούμε, εγώ θα ήμουν άθλια έμπορος, δεν μπορώ να υπολογίσω τίποτα, mm-hmm. δεν τα πάω καλά με τα οικονομικά. Αν ένας άνθρωπος έχει στήσει και έχει διατηρήσει, ας πούμε, μια επιχείρηση χωρίς κανένα τυπικό προσόν, ουσιαστικό προσόν πτυχίου ή κάτι τέτοιο, αλλά έχει καταφέρει να έχει έναν υγιή τέτοιο φορέα, να διοικεί ανθρώπους, γιατί για να έχεις μια επιχείρηση. Κάποιος από κάτω σου διοικείς. Τους λες τι να κάνουν και πώς να το κάνουν. Αυτό είναι ένα φοβερό προσόν που δεν το έχουν όλοι. Αυτό θα ήταν προφανώς. Να κρατάς την επιχείρησή σου όρθια. Να την κρατάς όρθια σε δύσκολους καιρούς, mm-hmm. να την κρατάς ανταγωνιστική. Αυτό είναι διοίκηση. Αυτός ο άνθρωπος το έχει το ουσιαστικό προσόν. Δηλαδή, να βάλουμε και το τι σημαίνει το ουσιαστικό έτσι. Προσόν. Απλά θέλω να πω ότι μου φαίνεται εξαιρετικά περίπλοκο και ίσως και επικίνδυνο. Να φέρνουμε πάντα στο προσκήνιο ανθρώπους οι οποίοι στην προηγούμενη ζωή τους δεν είχαν τέτοια κοινωνική πορεία. Mm-hmm. Να τους δίνουμε εμείς μέσω των θέσεων αυτών μία προβολή, μία κοινωνική καταξίωση και ένα στάτους το οποίο μετά το έχουν πάρα πολύ ανάγκη. Ψυχολογικά δηλαδή νομίζω ότι τους κάνουμε
τους κάνουμε, πώς να σας πω λίγο, τους κάνουμε λίγο σαν εξαρτημένους από αυτό το πράγμα και θέλουν να ξαναβγουν χωρίς απαραίτητα να παράγουν πράγματα. Ναι. Αυτό εμείς θα πρέπει να το αξιολογήσουμε. Άρα εμείς καταλαβαίνουμε και πιστεύω ότι και όποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή, ότι όπως είναι τώρα τα πράγματα, δεν βλέπετε, έτσι, βλέπετε μια μεσαία κατάσταση, για να μην πω κάτι άλλο, και δεν είναι ψηλά ο πήχης για το Δήμο Καλαμάτας. Νομίζω ότι είναι στη μέση. Και εγώ θα ήθελα να λειτουργήσω για να πατήσουμε αυτό τον γκάζι, το λέγατε την άλλη φορά. Πώς θα γίνει? Θα γίνει με ανθρώπους, δεν γίνεται διαφορετικά. Ανθρωποκεντρικό είναι το σύστημα. Δηλαδή δεν αντικαθιστούμε τους ανθρώπους. Τους θέλεις εκεί, θέλεις προσωπικότητες ισχυρές. Ίσως και, ξέρετε, και στο ισχυρή προσωπικότητα σημαίνει ότι μπορεί να κάνει και κάποια λάθη, να κάνει και. Να πατήσει και τα λάθος κουμπιά. Αλλά εγώ πιστεύω πολύ στην προσωπικότητα των ανθρώπων. Νομίζω δηλαδή ότι πρέπει να είναι ηχηρά τα ονόματα και όχι από άλλη άποψη, αλλά από το ότι πρέπει να έχουν για αυτό που θα αναλάβουν να έχουν μια διαπραγμάτευτη πορεία. Να ξέρει ότι θα πάει προς τα εκεί, τον τρόπο θα τον βρει μόνος του, γιατί θα είναι ένας αξιόλογος και ικανός άνθρωπος να το βρει. Μπορεί να μην συμφωνήσουμε. Εγώ δηλαδή να μην συμφωνώ με το που πηγαίνει, αλλά από τη στιγμή που είναι εκλεγμένος, είναι εκεί και μπορεί να ταπεξέλθει σε αυτό, εγώ θα περιμένω να δω το αποτέλεσμα και θα πρέπει να βλέπουμε αποτέλεσμα. Δηλαδή, τέλος τετραετίας. Κρίνε. Τι παρέλαβες θα θέλω να ακούσω στην αρχή, τι παραδίδεις θέλω να ακούσω στο τέλος. Και μετά να ξαναέρχεται η εκλογική τώρα διαδικασία. Τι βλέπουμε δηλαδή για την νυν δημοτική αρχή. Στο τέλος, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος. Βλέπω ότι κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα δεν τα έχουμε ακουμπήσει. Βλέπω κάποια ζητήματα που έχουν γίνει κορονίδες έτσι, διαφημιστικές σε σχέση με την ανταποδοτικότητά τους στην πόλη, αλλά αυτή την ανταποδοτικότητα στην πόλη δεν τη βλέπω. Δεν βλέπω στην πόλη να παράγεται πλούτος με κάποιο τρόπο, γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι πώς θα εξασφαλίσεις ένα κομμάτι οικονομίας και επιχειρηματικότητας στα στενά πλαίσια του τόπου σου. Μετά από αυτό, το επιχειρηματικό και το πλούσιο, εντός εισαγωγικών το πλούσιο, μπορεί μετά να παραχθεί μια υγιής κατάσταση μέσα στην πόλη σε σχέση με το αστικό της τοπίο, σε σχέση με το τουριστικό της προφίλ. Αλλά όλα αυτά απαιτούν πρώτα να έχουν διασφαλιστεί κάποια πράγματα. Το γεγονός δηλαδή ότι όλη η Καλαμάτα πέρυσι το καλοκαίρι δεν έβρισκε ανθρώπους, εργατικό δυναμικό, να δουλέψουν στις επιχειρήσεις τις που λέμε τουριστικές. Και λέμε ότι είμαστε ο εξαιρετικός τουριστικός, αλλά δεν είχαμε σερβιτόρα. Αυτό έπρεπε πέρυσι να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου σε πολλούς και όχι μόνο στους τοπικούς, αλλά και στους υπερτοπικούς. Άρα δεν καταφέρνουμε πάρα πολλά, άμα φτάνουμε να λέμε τι καταπληκτική τουριστική σεζόν έχουμε 30 μέρες. Με 30 μέρες δεν ζει η παραλιακή μας και η παραλιακή μας τη βλέπω και τώρα απέναντι την έχετε στο. Είναι το Α και το Ω. Μη εκμεταλλεύσιμη προς το παρόν. Τα μπάνια του λαού. Ένας φίλος και συνάδελφος είχε πει ότι έχουμε γίνει τα καμένα βούρλα της Αθήνας. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν καταφέρουμε να ανεβάσουμε, δεν έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να ανεβάσουμε τον πύχη τουριστικά. Παίρνουμε τα απόνερα και το Σαββατοκύριακο. Αυτό πρέπει κάποιος να το δει. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο κάποιος να το δει, αλλά μία ομάδα πρέπει να συνταχθεί προκειμένου να κινήσει προς τα εκεί. Δεν λέγουμε τουριστική επειδή έχει ωραία θάλασσα και ωραίο ήλιο. Είναι τα χαρακτηριστικά που σχεδόν έχουν όλες οι επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας. Άρα, η κυρία Κουζή, βλέπουμε μια μεσαία κατάσταση, βλέπετε, για τη Δημοτική Αρχή και από ό,τι καταλαβαίνουμε και από τους συνδυασμούς που ήδη μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν ανακοινώσει ότι θα διεκδικήσουν το Δημαρχιακό Θόκο Καλαμάτας. Ναι, δεν βλέπω, δεν έχω δει κάποια διαφορά. Να ξεχωρίζει διαφορά κάτι. Τρομερή. Ναι. Σε σχέση ίσως ενδεχομένως τότε και με το πρόγραμμα που μου παρουσιάζει. Γιατί η Δημοτική Αρχή την κρίνω από αυτό που κάνει και έχω τον τρόπο να την κρίνω. Εσύ που έρχεσαι να αναλάβεις το επόμενο, να πάρεις τη σκυτάλη, τέλος πάντων να διεκδικήσεις, θα έπρεπε να έχεις ένα πλάνο να μου δείξεις και να δείξεις και στον κόσμο βασικά στους ψηφοφόρους ότι έχω κάτι διαφορετικό στο μυαλό μου. Ότι έχω και μπορώ να το υπηρετήσω αυτό το διαφορετικό. Πώς θα το υπηρετήσω, θα το υπηρετήσω με τους ανθρώπους προς το παρόν. Και με ένα σχεδιασμό, γιατί φτάνουμε και κοντά. Άρα, στο πλαίσιο του σχεδιασμού, θα είχες κάποιους τομείς, τους οποίους θα βλέπα τους ανθρώπους που θα το διαχειριστούν. Ποιοι είναι αυτοί? Αν αυτή είναι μια ομάδα που σου κάνει έτσι λίγο ένα οραματικό κομμάτι, θα παρασυρώμουν κι εγώ πάλι να ενταχθώ μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Από τη στιγμή που δεν το βλέπω, δεν ξέρω όμως γιατί πρέπει να είμαι σε ένα τέτοιο σχήμα, ντε και καλά. Δηλώνεται όμως παρούσα, έτσι, στο τέλος της επιστολής σας. Και σε ποιο πλαίσιο? Παρούσα στην επιστολή, δηλώνω σε σχέση με την ψήφο. Με την ψήφο. Και το μόνο. Λέω γιατί πολλές φορές και εγώ η ίδια από την καθημερινότητά μου έχω μπει στη διαδικασία να μην ασχοληθώ με το πολιτικό κομμάτι. Δεν ήμουν ένας τύπος που έτρεχε σε εκλογές, πολιτικά κόμματα και δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Μπήκα για να μπω στο Δήμο Καλαμάτας και τίποτα άλλο. Δεν είχα πριν παρελθόν πολιτικό.
Τώρα ασχολούμενοι με όλο αυτό, κατάλαβα ότι έχω βαρύτατη ευθύνη για το ποιος εκλέγεται κάθε φορά και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο. Και είπα ότι δεν θα είμαι στις εκλογές με αφορμή τα Τέμπη. Ότι δηλαδή θεωρώ ότι εμπλεκόμενοι σε οποιοδήποτε κομμάτι διοίκηση σε αυτή τη μορφή θα έπρεπε τώρα να τηρούν μια σιγή. Και τη σιγή την τηρείς τότε, έτσι. Δεν την τηρείς επειδή κάνεις ένα λεπτού σιγή. Εγώ δεν είμαι και υπέρ αυτών. Όλα αυτά είναι. Δεν ξέρω, είναι. Τρόποι κοντά στο γεγονός, αλλά αν θέλεις μακρινά να το δεις το γεγονός, πρέπει να μου πεις τι θα κάνεις αν θα φτάσεις στις εκλογές, με ποιο τρόπο θα διαμαρτυρηθείς για αυτό που έγινε και με ποιο τρόπο, αν εκλεγείς, γιατί και αυτός είναι ο τρόπος, ο δικός μου είναι ότι δεν θέλω να ξαναεκλεγώ, αν ξαναεκλεγείς, ποιος είναι ο τρόπος σου αντιμετώπισης αντίστοιχων πραγμάτων. Και βέβαια μου έκανε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση για το χαρακτηρισμό ως πολιτικός. Δεν θέλετε ούτε Δεν ήθελα ακούτε. Και πριν την παρέτηση να σας πω, γιατί κάπως μου ακουγόταν πάρα πολύ περίεργο σαν, μου λέγανε, σε πολιτικός. Και το άκουγα σαν αστείο, δηλαδή. Ναι. Δεν είχα κάνει πάρα πολύ, δεν είχα ενταχθεί πάρα πολύ, δεν το είχα φορέσει το κουστούμι του πολιτικού. Και πια καταλαβαίνω, και αυτό πατάει και πάρα πολύ καλά στη σημερινή μου αντίδραση, ότι δεν ήμουν πολιτικός. Mm. Πολιτικός νομίζω ότι είναι εκείνος ο άνθρωπος που... Το κάνει έχει μια στόχη, χρόνια, το κάνει έτσι. Χρόνια και έχει ένα βηματισμό, δηλαδή έχει και μια περπατησιά σε σχέση με το που θέλει να το πάει όλο αυτό και θέλει πραγματικά να πάει και παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω. Εγώ δεν είχα, εμένα η στόχευσή μου ήταν αυτό το κομμάτι της πόλης που μου φαίνεται και απτό σε σχέση με το τι μπορώ να κάνω εγώ. Mm-hmm. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι θα μπορούσα να πάω σε μεγαλύτερη κλίμακα και να διαχειριστώ μεγαλύτερα πράγματα. Θέτεται και το ζήτημα που έχει να κάνει με αυτούς που σας στήριξαν το 2019. Mm-hmm. Τι τους λέτε τώρα? Κάποιοι σας εμπιστεύτηκαν, σας εξέλεξαν προκειμένου να τους εκπροσωπήσετε. Mm-hmm. Συνεπώς... Και μόνο αυτό ήταν ο ενδιασμός μου, πρέπει να ξέρετε. Δηλαδή, εκείνοι οι άνθρωποι που οι 2000 και κάτι, δεν θυμάμαι πώς ήταν, που μας έδωσαν αυτό το ποσοστό και μας έδωσαν και το εισιτήριο εισόδου στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας. Νομίζω όμως ότι ο τρόπος και ο χρόνος δεν θα βρουν κανένας από το είδος των ανθρώπων που θεωρώ ότι με ψήφισε. Ναι. Εντάξει, δεν τους ξέρω να είναι ονομαστικά, αλλά φαντάζομαι και αν έχω καταλάβει καλά ότι είναι άνθρωποι που τη σημερινή μου την επιλογή την καταλαβαίνουν. Νομίζω ότι δεν θα καταλάβαιναν αντίθετα άλλες επιλογές. Δηλαδή, δεν θα καταλάβαιναν αν συμπορευόμουν με τη σημερινή δημοτική αρχή, δεν θα καταλάβαιναν αν είχα παραιτηθεί από την. Είχα να εξαρτοποιηθεί και έδινα την ψήφο μου αλλού. Υπήρχαν κάποιοι ηθικοί κώδικες που δεν ήταν γραμμένοι και νομίζω τους είχαν και οι άνθρωποι που μας ψήφισαν, γι' αυτό και μας ψήφισαν. Και μου ήταν πολύ σημαντικό να φτάσω στο σημείο είτε να τελειώσει η θητεία είτε με κάποιο τρόπο να φύγω, χωρίς να έχω προδώσει αυτό το κομμάτι. Για μένα ήταν αυτό σημαντικό. Νομίζω δεν το έκανα με την παρέτηση. Ναι. Δηλαδή, ο τρόπος και ο χρόνος πάντοτε έχει πολύ μεγάλη σημασία. Από εδώ και πέρα, πώς είναι η πορεία της Τόνιας Κουζή? Αναφέρετε και κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με τα παιδιά και τα όσα θα τους δώσετε, γιατί είναι σε μικρή ηλικία, έτσι, για την πορεία της ζωής τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα ανέφερα στο άρθρο πρώτα απ' όλα για να πω ότι σήμερα που μιλάμε για τη γυναίκα, να μιλάμε και λίγο για τον τρόπο που αναθρέφουμε και τα αγόρια μας, γιατί εγώ έχω και ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Προσπαθώ στην οικογένειά μας, προσπαθούμε με τον άντρα μου, να τους δίνουμε ένα κοινό πρότυπο που να μην έχει φύλο. Δηλαδή το πόσο αργά γυρνάει ο καθένας από τη δουλειά του, πόσο πολύ κουράζει τον μπαμπά του και πόσο πολύ κουράζει τη μαμά του, αλλά και οι δύο εργάζονται και συνεισφέρουν σε αυτό το σπίτι. Νομίζω ότι είναι ένα υγιέστατο πρότυπο για να καταλάβουν τα παιδιά ότι δεν έχουμε κάτι διαφορετικό. Εγώ αναμειγνύω και τα δύο μου παιδιά και στις δουλειές του σπιτιού εντελώς εισάξια και μπορώ να πω ότι το κάνω και λίγο παραπάνω στο γιο μου με την έννοια ότι δεν θεωρώ ότι είναι μια υποχρέωση ενός κοριτσιού να διαχειριστεί ένα σπίτι. Το ότι μπορεί ενδεχομένως να τα καταφέρει καλύτερα είναι κάτι που το έχουμε περάσει στο μυαλό. Και δεν είναι και απόλυτο αυτό, έτσι. Δεν είναι και απόλυτο ακριβώς, γιατί έχω δει άντρες και στη δουλειά μου που είναι εξαιρετικοί, τυπικοί, πεντακάθαροι. Δηλαδή είναι και αυτό μια μανιέρα, το χρησιμοποιούμε λίγο. Αλλά νομίζω ότι στα παιδιά το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να αποτελέσεις πρότυπο εσύ. Εγώ τουλάχιστον με αυτά που έχω κάνει, δηλαδή με το γεγονός ότι δουλεύω μόνη μου, ότι τα καταφέρνω σε αυτό το κομμάτι μόνη μου, ότι έκανα και αυτό. Αυτό το κομμάτι με την πολιτική, ότι με βλέπεις σε μια κοινωνική θέση. Μπορεί να αρέσει στα παιδιά μου, μπορεί και να μην αρέσει. Δηλαδή, μπορεί να τους αρέσει η προβολή και μπορεί και να μην τους αρέσει. Όμως νομίζω ότι αυτό που έχουν ανάγκη είναι να έχουν μια μάνα και ένα πατέρα που να έχουν μια προσωπικότητα. Να έχουν έναν τρόπο δικό τους. Δεν είναι ανάγκη να τον μιμηθούν.
Δεν είναι ανάγκη να γίνει αρχιτέκτονας, δεν είναι ανάγκη να γίνει πολιτικός, δεν είναι ανάγκη να του αρέσει όλη αυτή. Απλά να ξέρει ότι πρέπει να γίνει κάτι ο ίδιος. Πρέπει να έχει τα εφόδια για τη ζωή του από εδώ και πέρα. Ακριβώς. Δηλαδή, και στο, μιλούσαμε και για το bullying σε μια άλλη συζήτηση που είχαμε και σκεφτόμουν και για την ημέρα της γυναίκας το bullying. Για να πούμε και γι' αυτό. Εγώ δεν δέχθηκα ποτέ bullying. Ποτέ όμως. Και πήγα σε απολύτως ανδοκρατούμενες δουλειές. Θυμάμαι ότι η πρώτη μου δουλειά ήταν σε ένα γραφείο στην Αθήνα που αναλάμβανε την κατασκευή περιπτέρων στο ελληνικό τότε, στα αυτοκίνητα, που είναι και ένας εταιρείας αυτοκινήτων, που είναι επίσης ένας ενδοκρατούμενος χώρος. Και πρέπει να σας πω ότι πήγαινα στην τουαλέτα των περιπτέρων με κλάρκ. Δηλαδή, ανέβαινα πάνω στο κλάρκ και με πήγαινε το παιδί στην τουαλέτα και ξαναγύρναγα. Είναι όλα θέμα προσωπικότητας και ισχυρής προσωπικότητας. Είτε είσαι αγόρι, είτε είσαι κορίτσι, θα πρέπει να δώσουμε με έναν τρόπο στα παιδιά μας μια ισχυρή θέση για να μην το υποστούν τον bullying. Νομίζω ότι οι θύτες όλων αυτών των πραγμάτων πηγαίνουν και τη βρίσκουν αυτή την ιδιαίτερη ευαίσθητη ψυχή και την ταλαιπωρούν. Άρα εμείς εκείνο μόνο μπορούμε να κάνουμε. Να δούμε αν έχουν κάποια ιδιαιτερότητα και κάποια ανασφάλεια, να μην την έχουν έτσι ώστε να μην τους προκύψει αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά δηλαδή. Πολλή δουλειά μας, και έτσι που λείπουμε όλοι εμείς από τα σπίτια μας, εκεί σηκώνει και μια συζήτηση σε σχέση με το. Και στη δική μου περίπτωση. Δηλαδή, σκέφτηκα από χτες το τετράωρο Δημοτικό Συμβούλιο, που ξέρετε πολύ καλά πώς ήταν. Ένα θέμα συζητήσαμε, 4 ώρες. Γιατί αυτές τις ώρες. Και το αναβάλαμε, δηλαδή, είπε σε κάποια φάση ένας αντιδήμαρχος, νομίζω ήταν, ότι πρέπει να βγάζουμε μια στιβαρή εικόνα, μια εικόνα στιβαρού Δημοτικού Συμβουλίου. Και μου έγινε μονή μετά. Λέω, ποια στιβαρότητα. Για ποια στιβαρότητα μιλάμε που δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τη λέξη που θα πούμε για ένα θέμα και τελικά φτάνουμε στην αναβολή μετά από 4 ώρες. Αυτό είναι ένα πολιτικό παίγνιο. Δεν είναι ένα θέμα που αφορά τους ανθρώπους που περίμενα εκεί τόσες ώρες όρθιοι. Δεν τους απασχολεί πώς θα το πεις. Έχει να κάνει με το ότι τους σέβεσαι και θέλεις να τους βοηθήσεις. Μάλιστα. Όπως έχω και βασική ένσταση γιατί δεν μιλάνε οι άνθρωποι όταν έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ναι, πολλά τα ζητήματα. Μια επιλογή. Πριν έτσι ολοκληρώσουμε, να πούμε ποιος θα σας αναπληρώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, ναι, ναι. Πηγαίνει με την σειρά των ψήφων. Ναι. Εγώ ήμουν επικεφαλής, επομένως θεωρητικά δεν είχα συλλέξει ψήφους. Ο πρώτος εκλογικά ήταν ο Λαζαρίδης ο Γιώργος, που είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Και τώρα θα είναι ο Βασίλης ο Παπαφισταθείου, εφόσον αποδεχθεί τη θέση. Δηλαδή έχει το δικαίωμα ο άνθρωπος να πει ότι δεν τη θέλω, δεν την αποδέχομαι τώρα για κάποιο λόγο. Μετά είναι ο κ. Ζαγάκος, ο Ανδρέας Ζαγάκος. Δηλαδή όλοι αυτοί θα ερωτηθούν τώρα. Για το αν αναλαμβάνουν τη θέση. Μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια απάντηση. Τους ήταν ξαφνικό γιατί εγώ το έκανα ξαφνικό. Οπότε ας τους δώσουμε λίγο μας χρόνο. Μας και λίγο δικαίωμα να σκεφτούν την ανάληψη της ευθύνης. Έχει κάποιο χρονικό περιθώριο ή δεν. Πρέπει μέχρι την επόμενη συνεδρίαση να έχει καλυφθεί το κενό επομένως για να μπορέσει να υπάρξει και η ψήφος. Γιατί πια ήδη έχει χειρέψει μια θέση. Πρέπει αυτή η θέση να καλυφθεί στην οποιαδήποτε διαδικασία μπει τώρα άμεσα. Επειδή μπροστά. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας και επειδή βγαίνουν πολλά μηνύματα και από την ίδια έτσι, την κίνηση αυτή, ποιο θα ήταν το δικό σας μήνυμα τώρα, έτσι, να το πούμε και με λόγια. Είναι πολλά τα μηνύματα που βγήκανε και θεωρώ ότι τα έχουμε καταλάβει όλοι για την γυναίκα. Γιατί η γυναίκα το τελευταίο διάστημα έχει υποστεί πάρα πολλά. Έχουμε δει τις γυναικοκτονίες, έχουμε δει πάρα πολλά το τελευταίο χρόνο, έτσι, ασχολιόμαστε μόνο με αυτά. Ποιο θα ήταν το μήνυμα? Η ισχυροποίησή της. Με όποιο τρόπο όμως ο καθένας νομίζει, γιατί μπορεί για μια γυναίκα πολύ ισχυρή θέση να είναι το ότι διαχειρίζομαι το σπίτι μου, να είναι χαρούμενη με αυτό, να είναι υγιής μέσα σε αυτό, μεγαλώνοντας τα παιδιά της. Μια γυναίκα μπορεί να είναι ισχυρή με το ότι κάνει μια τεράστια καριέρα, χωρίς να έχει καμία θέληση να γίνει μητέρα, να κάνει κάτι διαφορετικό. Κάθε γυναίκα βρίσκει ένα, και κάθε άνθρωπος θα έλεγα, βρίσκει ένα σημείο το οποίο τον κάνει να αισθάνεται δυνατός, ασφαλής και έτσι θωρακίζεται απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους. Αυτό μάλλον είναι το κλειδί σε όλα, σε ό,τι κάνουμε, σε προσωπικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, να βρίσκουμε εκείνο το πράγμα το οποίο μας κάνει τόσο δυνατούς, ώστε να μην έχουμε ανάγκη να απολογηθούμε, να μην έχουμε ανάγκη να δεσμευτούμε παρά τη θέλησή μας σε πράγματα. Αυτό πηγαίνει και στις σχέσεις, γιατί όλα αυτά που συζητούσαμε έχουν να κάνουν με τη σχέση. Πόσο αισθάνεσαι μέσα σε μια σχέση ασφαλής, έτσι ώστε να μην προκύπτουν αυτά τα ζητήματα και όταν αρχίσουν να προκύπτουν, να τα βλέπεις και να αποχωρείς. Δύσκολο, δεν το παρουσιάζω για εύκολο. Προφανώς δεν μου έχει συμβεί και δεν ξέρω πώς συμβαίνει και τι εξάρτηση χειριστική δέχεται ένας τέτοιος άνθρωπος και μένει σε μια
τέτοια διαδικασία. Δεν πράγματα που μπορείς να τα πολύ εύκολα να τα συζητήσεις. Πάντως θα ήθελα οι γυναίκες, επειδή η πολυπραγμοσύνη τους τελικά αποτέλεσε και λίγο ένα φυλάκιο. Δηλαδή τελικά καταλήξαμε να κάνουμε 650 πράγματα την ημέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά προσφέρουν χαρά, γιατί πια γίνονται πολύ αποσπασματικά σε πολύ μικρό χρόνο και η μητρότητα γίνεται σε πολύ μικρό χρόνο και προσπαθούμε να χωρέσουμε και το επάγγελμα και, το μαζί. Κοινωνικό. Τα κάνουμε όλα και τελικά χάνουμε ποιο από όλα αυτά μας είναι πιο σημαντικό. Να βρει η καθεμία το σημαντικό της. Να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε από σας εδώ και πέρα. Να είστε καλά.